Για να σχολιάσουμε τώρα όλα αυτά, θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα Ιφαντή, που είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γιατί ο κύριος Σούνακ ακύρωσε την συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, και θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι προβλέπει και το πρωτόκολλο στις συναντήσεις αρχηγών κυβερνήσεων. Κοιτάξτε, δεν είναι. Είναι πρωτοφανές, όπως λένε όλοι. Δεν συνηθίζεται ακόμα και μεταξύ εχθρών και αντιπάλων, όχι μεταξύ συμμάχων. Πόσο μάλλον. Δηλαδή, φανταστείτε, ακόμα και όχι τώρα, αλλά λίγα χρόνια πριν, ο Ρώσος πρόεδρος να ήταν στο Λονδίνο για να συναντήσει τον Βρετανό πρωθυπουργό και να έκανε μία δήλωση, παραδείγματος χάρη, για την Ουκρανία ή για τη Δύση ή για το ΝΑΤΟ προσβλητική, και ο Βρετανός πρωθυπουργός να ακύρωνε τη συνάντηση. Αδιανόητο θα ήταν για τόσο σοβαρά έτσι ζητήματα. Εγώ νομίζω ότι πέρα από το πρωτόκολλο, αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται δυστυχώς για όλους μας, για την Ευρώπη, για τη Βρετανία και για την Ελλάδα, επειδή είμαστε σύμμαχοι με τη Βρετανία στο ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνεται ο κύριος Σούνακ είναι ένας αδύναμος ή, εν πάση περιπτώσει, ανεπαρκής πρωθυπουργός. Λειτουργήσε υπό το βάρος του πανικού. Για ποιο λόγο, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, και φαίνεται ότι ούτε οι ίδιοι οι Βρετανοί δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, ούτε οι ίδιοι οι σύμβουλοι του στην Downing Street. Γιατί αυτά τα οποία αφήνουν να διαρρεύσουν δεν έχουν κανέναν ήρμο, καμία λογική. Λοιπόν, δείχνει ποια είναι η κατάσταση δυστυχώς των βρετανικών ελίτ τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα βεβαίως του Συντηρητικού Κόμματος. Ο κύριος Σούνακ είναι ένας ηγέτης των Συντηρητικών, ένας πρωθυπουργός σε μια σειρά, δυστυχώς για τη Βρετανία, επαναλαμβάνω, και για την Ευρώπη και για όλους μας, κακών πρωθυπουργών. Και πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτός ο πανικός του κυρίου Σούνακ, στον οποίο αναφερθήκατε? Δεν είχε επαρκή επιχειρήματα? Θεώρησε ότι αν συνομιλούσε για κάτι τέτοιο, αν συζητούσε για κάτι τέτοιο με τον Έλληνα πρωθυπουργό, θα είχε επιπτώσεις στο δικό του ακροατήριο? Γιατί και στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να προηγείται, μάλλον χάνει. Ναι, από ό,τι φαίνεται το Συντηρητικό Κόμμα υπό την ηγεσία Σούνακ κοδεύει προς μια εκλογική συντριβή. Δεν ξέρω τι θα συμβεί όταν θα γίνουν οι εκλογές, έχουμε χρόνο ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι τα πράγματα. Πραγματικά κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι συνέβη, γιατί εγώ το μόνο που μπορώ να επαναλάβω και να πω είναι ότι επικράτησε ένας πανικός. Ένας πανικός ο οποίος δεν δικαιολογείται από καμία με καμία, αν θέλετε, ανάλυση, με καμία λογική. Οι ελληνικές θέσεις είναι γνωστές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εξέφρασε με περισσή ευγένεια και χωρίς συγκρουσιακή διάθεση σε καμία περίπτωση, όπως έχουν κάνει παραδοσιακά σχεδόν όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί ή Έλληνες υπουργοί πολιτισμού. Άρα δεν δικαιολογείται. Αυτός ο οποίος συμβούλευσε τον Βρετανό πρωθυπουργό να κυρώσει τη συνάντηση, κανονικά σήμερα θα πρέπει να έχει πάει στο σπίτι του. Και βέβαια, γιατί ο κύριος Σούνακ φαίνεται να είναι εκτεθειμένος με τη στάση του αυτή. Φαίνεται, κανείς αν διαβάσει και τα βρετανικά και τα διεθνή μέσα, το καταλαβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως ο οποίος να μπορεί να δικαιολογήσει, να αιτιολογήσει ένα τέτοιο διπλωματικό φιάσκο από την πλευρά της Βρετανίας, μιας χώρας η οποία έχει τεράστια διπλωματική παράδοση. Είμαι σίγουρος ότι στο Foreign Office, στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από χθες τραβάνε τα μαλλιά τους με αυτό το οποίο έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Μήπως όμως από την άλλη μεριά και αυτή η στάση του Σούνακ διεθνοποίησε περισσότερο την πάγια θέση της Ελλάδας για τα γλυπτά? Αυτό είναι ένα παράπλευρο, αν θέλετε, κέρδος για την ελληνική πλευρά. Δηλαδή ότι επανέρχεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και, αν θέλετε, και με έτσι, η υπόθεση των γλυπτών και της ελληνικής διεκδίκησης. Επανέρχεται έστω και για λίγες ώρες, γιατί μην έχουμε καμία αυταπάτη. Σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες θα έχει ξεχαστεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θύμισε σε όλους ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
Και εν πάση περιπτώσει ένα ζήτημα το οποίο ο Βρετανός Πρωθυπουργός χειρίστηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Τη στιγμή μάλιστα που η κοινή γνώμη της Μεγάλης Βρετανίας είναι μάλλον υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Ναι, αλλά αυτό ξέρετε είναι μάλλον αδιάφορο σε σχέση με αυτό που συνέβη χθες, έτσι. Δηλαδή ακόμα και αν η βρετανική κοινή γνώμη ήταν υπέρ της διατήρησης, ήταν εναντίον δηλαδή του ελληνικού αιτήματος, και πάλι η ενέργεια της Downing Street είναι απαράδεκτη διπλωματικά. Θα ήθελα τώρα, κύριε Ιφαντή, το σχόλιο σας για την συζήτηση που έχει γίνει και για την αγορά των Eurofighter από την Τουρκία. Μπορεί να συνδέεται η συμφωνία Βρετανίας-Τουρκίας με την χθεσινή στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή τη σύνδεση. Αδυνατό να κάνω αυτή τη σύνδεση, γιατί επαναλαμβάνω, είναι τόσο διαφορετικά τα ζητήματα και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μία χώρα όπως η Βρετανία αναζητεί ένα άλοθη για να κάνει κάτι. Δηλαδή προκαλεί ένα τραύμα στις ελληνοβρετανικές σχέσεις για να μπορέσει μετά να κάνει τι, να πει «Α, είναι οι σχέσεις μας άσχημες, άρα εγώ θα προσεγγίσω και θα κάνω τα χατήρια, να το πω έτσι, της Τουρκίας, ή θα πουλήσω». Αν η Βρετανία θέλει, μπορεί να πουλήσει τα Eurofighter στην Τουρκία και η Αθήνα, πέρα από το να εκφράσει την δυσαρέσκειά της, δεν θα μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτε άλλο. Έτσι, η Βρετανία είναι μια μεγάλη χώρα, μια κυρίαρχη χώρα, έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν, έχει κάνει και πράγματα με τα οποία συμφωνούμε. Έτσι και τώρα, αν αποφασίσει η Βρετανία να πουλήσει, αν και δεν είναι μόνη της, αλλά εν πάση περιπτώσει να πουλήσει τα Eurofighter στην Τουρκία, η Αθήνα δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ούτε πρόκειται κάτι τέτοιο να οδηγήσει στην κατάρρευση των ελληνοβρετανικών σχέσεων. Σίγουρα θα υπάρξει ένα πάγωμα, σίγουρα θα υπάρξει δυσαρέσκεια, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, στις 7 Δεκεμβρίου, ο Ερντογάν επισκέπτεται την Αθήνα. Με τι ατζέντα έρχεται ο πρόεδρος της Τουρκίας στην χώρα μας και τι θα επιδιώξει στην συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Η ατζέντα είναι γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι, υπάρχουν μία σειρά από συμφωνίες, υπάρχουν μία σειρά από ζητήματα στη λεγόμενη θετική ατζέντα, δηλαδή οικονομική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. Λοιπόν, και μία συνάντηση, φαντάζομαι, κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών, όπου και πάλι θα επιβεβαιωθεί, φαντάζομαι, το σχετικά καλό κλίμα και θα επιβεβαιωθεί και η βούληση των δύο πλευρών να προχωρήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μεγάλο ζήτημα της οριοθέτησης. Λοιπόν, δεν περιμένω κάτι εντυπωσιακό, πέρα εντυπωσιακό δηλαδή ως προς στην ελληνοτουρκική διαφορά. Έτσι, νομίζω ότι είναι ένα σταθμός, σημαντικό σταθμός στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Και ως εικόνα είναι νομίζω καλό που θα έρθει ο Ερντογάν στην Αθήνα. Ή νομίζετε ότι μπορεί να επιδιώξει να κάνει μια παράσταση, ας το πούμε έτσι, όπως αυτή που έκανε στο Βερολίνο? Κοιτάξτε, εάν επιδιώξει να κάνει κάτι τέτοιο, εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά εάν επιδιώξει να κάνει κάτι τέτοιο μέσα στην Αθήνα, τότε θα ανατινάζει αυτές τις γέφυρες που με κόπο προσπαθούμε να χτίσουμε τους τελευταίους 10 μήνες με την Τουρκία, η Αθήνα και η Άγκυρα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος, βεβαίως, αλλά παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν είναι ένας απρόβλεπτος ηγέτης. Είναι απολύτως προβλέψιμος ως προς τις ιδέες του, ως προς τις θέσεις του, λοιπόν, ως προς τις συμπληρώνονται την και τα 100 του. Χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν ξέρουμε αν ο Ερντογάν έχει κάποια εντός εισαγωγικών καλή ιδέα.
Λοιπόν, καλά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί το έχει εκφράσει ήδη από το 2017 στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα, ότι θεωρεί ότι η συνθήκη της Λοζάνης μπορεί να ανοίξει η επαναδιαπραγμάτευσή της. Για ποια θέματα δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς, αλλά δεν υπάρχει κανένας, νομίζω, ο οποίος θα μπορούσε να συνενέσει, όχι στην Ελλάδα, γενικά, γιατί η συνθήκη της Λοζάνης δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Πιστεύετε θα μπορούσε να αναφέρει τη συνθήκη της Λοζάνης όταν έρθει στην Αθήνα, μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, για παράδειγμα, να αναφερθεί σε κάτι τέτοιο? Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να αναφέρει τη συνθήκη της Λοζάνης και να αναφέρει την επέτειο, όπως είπατε και εσείς, των 100 χρόνων, χωρίς να κάνει λόγο για κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Επαναλαμβάνω, δεν βλέπω διάθεση της Τουρκίας να υπονομεύσει τη διαδικασία, αυτή την πολύ εύθραυστη διαδικασία επαναπροσέγγισης που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Ακόμα και αν αναφερθεί στη συνθήκη της Λοζάνης, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα αναφερθεί για να πει ότι συμπληρώνονται τα 100 χρόνια. Άλλωστε η Τουρκία είναι αρκετά προσεκτική. Δεν είχαν στην Τουρκία μεγάλες, σχεδόν καθόλου, ούτε μεγάλες γιορτές, ούτε μεγάλες χαρές και πανηγύρια για τη συνθήκη της Λοζάνης. Κράτησαν χαμηλούς τόνους γενικά. Νομίζω ότι η Τουρκία έχει αποφασίσει, μπορεί να διαψευστώ βεβαίως, έχει αποφασίσει να κρατήσει τα ελληνοτουρκικά έξω από την υπόλοιπη εξωτερική της πολιτική που έχει να κάνει με τη δυσαρέσκειά της στη Μέση Ανατολή, την αντιϊσραηλινή, αντισημιτική ρητορική του Προέδρου Ερντογάν, την σύγκρουση με τη Δύση, με τη Γερμανία ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι τα ελληνοτουρκικά προς το παρόν η Τουρκία τα κρατάει σε ένα ξεχωριστό κουτάκι από την υπόλοιπη εξωτερική της πολιτική. Δεν θέλει να ανοίξει άλλο μέτωπο. Αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια, έτσι, θα δούμε. Τώρα στο μέτωπο του Ισραήλ τι βλέπετε? Έχουμε διήμερη παράταση της εκεχηρίας, όμως μήπως οι στιγμές της εκεχηρίας δεν αρκούν? Εντάξει, αυτή η εκεχηρία είναι πολύ συγκεκριμένη. Έτσι, δεν υπάρχει ουσιαστική συμφωνία για οτιδήποτε άλλο πέρα από την ανταλλαγή ομήρων. Δηλαδή σταματάει η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα για να απελευθερωθούν όμηροι και να απελευθερωθούν και φυλακισμένοι, κρατούμενοι δηλαδή, καταδικασμένοι τρομοκράτες από την πλευρά του Ισραήλ, Παλαιστίνη. Λοιπόν, εκεί είμαστε. Δεν έχει γίνει κάποια, που να ξέρουμε τουλάχιστον, κάποια ουσιαστική πρόοδο για το μεγάλο ζήτημα του πώς μπορεί να επανέλθει η ειρήνη συνολικά. Βεβαίως, όσο περισσότερο διαρκεί η εκεχηρία, τόσο καλλιεργούνται κάποιες ελπίδες και κάποιες προσδοκίες ότι μπορεί και να μην επιστρέψουμε στην στρατιωτική εμπλοκή, δηλαδή στον πόλεμο. Αν και επαναλαμβάνω, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Δεν βλέπετε μία παραίτηση της Δύσης από τις εξελίξεις στην Γάζα? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μπορεί να διαμορφώσει τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Κανένας. Οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν, αλλά όχι να διαμορφώσουν τις εξελίξεις αποφασιστικά, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι έχουν κάνει το πιο σημαντικό έργο με την παρουσία τους, τη στρατιωτική τους παρουσία, έχουν εμποδίσει μέχρι στιγμής την επέκταση του πολέμου, τη διάχυση του πολέμου, την εμπλοκή και άλλων δυνάμεων. Αλλά από εκεί και πέρα κανένας, και πιστέψτε με, είναι πραγματικότητα, δεν υπάρχει κανένας ούτε στη Δύση, ούτε στα αραβικά κράτη, ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε η Ρωσία που να μπορεί να παρέμβει αποφασιστικά και να σταματήσει τον πόλεμο. Μάλιστα. Κανένας δεν μπορεί να επηρεάσει το Ισραήλ. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή μας τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.